σχέδια βιώσιμη συστατική κινητικότητα είναι μια γενικότερη, μια οριστική προσέγγιση που αφορά τη διαχείριση καθαρά, την κίνηση των, τη βελτίωση μάλλον τη ποιότητα ζωή των πολιτών μέσα από τη βιώσιμη κινητικότητα. Ο Δήμος Καλαμάτας στα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει ακολουθήσει δηλαδή τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτές αναφέρουν συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να μειώσουμε την κίνηση των οχημάτων, των κεταχή αυτοκινήτων μέσα στο κέντρο της πόλης, να βρούμε τρόπους για να μπορέσουν για την τροφοδοσία των καταστημάτων εκεί και βέβαια να βελτιώσουμε και τις συνθήκες κίνησης για τις ευπαθείς ομάδες. Έχουμε κινηθεί λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως όλα αυτά που μιλήσαμε μέχρι σήμερα ήταν απομονωμένα. Και τώρα καλούμαστε λοιπόν όλοι μαζί εμείς να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε μια οριστική προσέγγιση. Όχι μόνο κυκλοφοριακή, αλλά και κοινωνική και εμπορική και επαγγελματική και γενικότερη μια προσέγγιση η οποία θα δώσει προτάσεις και λύσεις. Σας ζητώ λοιπόν να έχετε ενεργή συμμετοχή. Θα έπρεπε σήμερα να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο εδώ, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή ακόμα. Και θα προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε αυτό και στις επόμενες συναντήσεις. Περισσότερη συμμετοχή διότι οι αποφάσεις που θα βγουν, τα συμπεράσματα που θα βγουν μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Θα μας ακολουθούν σίγουρα για τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι θα αποφασίσουμε και στο τι θα προτείνουμε. Εγώ λοιπόν σας ζητώ να έχετε συμμετοχή ενεργή, να καταθέσετε προτάσεις, να φέρετε αντιρρήσεις, γιατί όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, μέσα από τη θέση και την αντίθεση προκύπτουν νέες θέσεις. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα αυτά. Θα ακούσουμε προσοχή. Θα δούμε σήμερα και την ιστοσελίδα. Και κυρία Καναδεπούλου, και εσείς που έχετε αναλάβει το κομμάτι της γραμματιακής υποστήριξης, παρά το ότι οι ικανότητές σας είναι πολύ πιο υψηλές, να πιέσουμε ώστε να βάλουμε περισσότερα μέλη μέσα. Πρέπει να ανοίξουμε το παιχνίδι προς την κοινωνία. Πρέπει να ανοίξουμε εξωστρέφεια. Να δει οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να συγκεντρώσει 4-5 άτομα, να φτιάξει μια ομάδα λοιπόν πολιτών, να έρθει εδώ να δηλώσει συμμετοχή και να ενταχθεί και να καταθέσει προτάσεις. Και μέσα από την ιστοσελίδα, αλλά και μέσα από συναντήσεις που θα γίνουν. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή συνέχεια.